Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω στην αποψινή 24η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε χάρη στην ευγενή χορηγία του Blue Sky. Πολλά πράγματα θα μας απασχολήσουν στη σημερινή εκπομπή. Πριν όμως δεν μπορώ μπαίνω στον πειρασμό να σχολιάσω ένα γεγονός το οποίο δείχνει ένα υπαρκτό σύμπλεγμα κατωτερότητα, κατωτερότητα το οποίο απασχολούν ε, αν μη τι αν όχι όλους τους γείτονες, τουλάχιστον την ηγεσία της Τουρκίας, της νεοοθωμανικής Τουρκίας. Ξέρετε ότι η Τουρκία στα αγγλικά λέγεται Turkey. Όσοι γνωρίζετε αγγλικά, θα μπορείτε επίσης, ήδη γελάτε, το καταλαβαίνω, ότι Τουρκία σημαίνει γαλοπούλα. Και επειδή πάρα πολλοί αστεϊσμοί, συνειρμοί προκαλούνται από την φέαση της, της εικόνας της ισχυράς Τουρκίας η οποία το όνομα παραπέμπει σε αυτό το ωραιότατον πουλερικών, τη γαλοπούλα δηλαδή, αποφασίστη, αποφασίστη, η αλλαγή του ονόματος σε Τουρκία, όπως την αποκαλούν στα τουρκικά. Βέβαια, στη συνείδηση του κόσμου, ακόμα και όταν μετονόμασαν τη βασιλεύουσα την Κωνσταντινούπολη σε Ισταμπούλ από το ελληνικό ει την πόλη, ακόμα και όταν προχωρούν σε τέτοιου είδου μετονομασίε, τίποτα δεν μπορεί να διαγράψει το παρελθόν. Γιατί οι ίδιοι συντηρημοί, είτε έτσι είτε αλλιώ, ακολουθούνται. Αύριο είναι μια μεγάλη ημέρα. Σήμερα είναι του Αγίου Αθανασίου. Χωνιά πολλά στου Αθανασίου και στι Αθανασίε. Εχθέ ήταν του Μεγάλου Αντωνίου. Αύριο είναι του Μεγάλου Ραφάλου. Μάλιστα. Έρχονται τα πρώτα μαχητικά F3R από την Γαλλία, τα οποία πλέον θα προσθεθούν στη δύναμη στις 114 πτέρυγος μάχης ή στην Τανάγρα. Και μάλιστα θα είναι μεγάλη μας χαρά, αυτά θα τα πούμε και θα έχουμε και μια ολιγόλεπτη αναφορά στην επομένη εκπομπή, την 245η, την ερχομένη τρίτη, όπου πλέον θα συζητήσουμε για κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τι νέε επαυξημένε πλέον δυνατότητε, τι οποίε αποκτά όχι απλώ η πολεμική μα αεροπορία, αλλά εν γέννη το σύστημα εραμίνης τη χώρα. Πάρα πολλά έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, πολλέ και σημαντικέ κινήσει σε στακριτικό εξοπλιστικό επίπεδο. Πριν όμω να τονίσουμε ότι είμαστε ακόμα στην αρχή της αρχής. Η σουδεμίαν περίπτωση Α μην πλανόμεθα από την ιδέα, η οποία ιδέα, σε ποια αναφέρομαι, ότι αρκούν αυτέ οι μικρέ προσθήκε, ουσιαστικέ αλλά ποσοτικώ μικρέ, ούτω ώστε να μεταβληθεί το ισοζύγιο ισχύω στην πλευρά του Αιγαίου και τη Ανατολική Μεσογείου. Η προσθήκη ενό δικινητηρίου αεροσκάφου, δικινητήριο και το F4 το Φάντο, νέα γενιά το οποίο παρουσιάζει ορισμένα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά τα οποία είναι αρκετά πιο προηγμένα, θα είναι ό,τι πιο πλέον προηγμένο σε επίπεδο αεροπολεμικής αεροπορία, μαχητικού αεροσκάφο θα ενταχθεί και στην πολεμική μα αεροπορία. Και συνακολούθω θα έχουμε και την προσθήκη των αναβαθμισμένων F-16 επίπεδο Viper, με το ραντάρ τύπο Όμω όλα αυτά, όλα αυτά επειδή ναι μας γεμίζουμε εθνική υπερηφάνεια και από ό,τι μαθαίνουμε αύριο τα Ραφάλ θα, θα πραγματοποιήσουν υπέρπτυση. Ναι, υπέρπτυση αυτό, ότι τα πετάμε πάνω από μία περιοχή στην Αθήνα, στην Ακρόπολη, υπέρπτυση, εξαιρετικό θα είναι το θέαμα πριν οδεύσουν προς την Τανάγρα, θα φέρουν και τα διακριτικά της πολεμική μας αεροπορία, τους χαρακτηριστικούς μπλε λευκούς κύκλους, Ας μην ξεχνούμε όμως ότι στην άλλη πλευρά του Αιγαίου οι σχεδιασμοί που οδηγούν σε ανατροπές, οι οποίες ήδη έχουν συμβεί, στο επίπεδο, στην ισορροπία ισχύω μεταξύ Ελλάδος και Τουρκία σε μια άλλη σειρά κατηγορία οπλικών συστημάτων, οφείλουν να μας προβληματίζουν και να μην μας αποκοιμίζουν. Τονίζω, είμαστε στην αρχή της αρχής. Πρέπει να δαπανηθούν πάρα πολλά χρήματα από τον Ελληνισμό, συμπεριλαμβάνω και την Κύπρο, πρέπει να επιτέλους να αφυπνιστεί και η Κύπρος, και να είμαστε έτοιμοι για τις νέες προκλήσεις, οι οποίες ήδη εμφανίζονται στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Τι βλέπετε πίσω. Βλέπετε πίσω καταρχήν μια αφίσα, είναι μια εικόνα της γνωστής εταιρεία κατασκευής πυραυλικών και λοιπών συστημάτων της Rocket Sun, της τουρκικής Sun, και το βλήμα Χάν είναι η εξαγωγική έκδοση του βαλιστικού πυράβλου Μπόρα 1, Μπόρα 2, τον οποίο παράγει πλέον η τουρκική αμυντική βιομηχανία εδώ και μερικά χρόνια και όχι μόνο. Δεν είναι μόνο τα WSO1α, δεν είναι μόνο τα Κασίργα. Είναι πάρα πολλέ κατηγορίε οπλικών συστημάτων τα οποία εντάσσονται στι πυραυλικέ δυνάμει, στην ενίσχυση του τουρκικού πυροβολικού, που στόχο έχουν να δημιουργήσουν αυτέ τι εκείνε τι συγκεκριμένε, τι απαιτούμενου κατά του δικού του σχεδιασμού επιχειρησιακέ συνθήκε, προκειμένου να προκαλέσουν τη μεγαλύτερα, τη, με, τη μεγιστη δυνατή ζημία, με στόχο τι ελληνικέ ένοπλε δυνάμει, αλλά και την Κύπρο, αλλά και αλλού. Έχω ξαναέλθει από του βήματο αυτού και από τις σελίδε του περιοδικού αμυντική επιθεώρηση. Η αμυντική επιθεώρηση έχει πάψει να εκδίδεται από τον Ιανουάριο του 2010, τη οποία η τη τιμή η απορροήσταμαι ω διευθυντή συντάξεω. Και είχα αναφερθεί σε ειδικά αφιερώματα από εκείνη την περίοδο. Την περίοδο μιλάμε προ 12 ετία, 13 ετία, 14 και 15 και περισσότερων ετών. Και στη συνέχεια, μέσα από τι σελίδε των περιοδικών Στρατιωτική Ισορροπία και Γεωπολιτική, αναφερόμενος στις δυνατότητες των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και εστιαζόμενος στις βαλιστικές αυτές επιχειρησιακές ικανότητες. Από του παρόντος βήματος έχω αναφερθεί ξανά πάλι στα βλήματα τα συγκεκριμένα και έχω προειδοποιήσει με την καλή πάντοτε έννοια με στόχο να αφυπνιστεί η κοινή γνώμη, για να ζητήσει η ελληνική κοινή γνώμη να ενταθούν οι προσπάθειες σε όλο το φάσμα των εξοπλισμών, οι οποίες είναι αμυντικές επενδύσεις, έτσι. Προκειμένου η χώρα μας να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τον ταραχοποιό, επιτίδιο, γεωπολιτικό, επιτίδιο ουδέτερο, μια δύναμη η οποία είναι εξόχως αναθεωρητική. Αλλά μην λέμε πολλά λόγια. Ξέρετε, στην Τουρκία απέναντι, Μπορεί η Λίρα να συνεχίζει να είναι σταθεροποιημένη στα 13 προ 1, συμπλήν ένα δολάριο. Ε, το ζητούμενο είναι αντί του δολαρίου. Το ζητούμενο όμως είναι ότι τίποτα δεν έχει μεταβάλει την συνολική εικόνα την οποία έχουν οι επιτελείς και οι πολιτικές και στρατιωτικές ηγεσίες αναφορικός με την πρόοδο των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Πρώτη πρωί μερικών ημερών, επί τη ευκαιρία τη εντάξεω του πλοίου ηλεκτρονικού πολέμου παρακολουθήσεω, το Ουφούκ, το οποίο είχα παρουσιάσει στην προηγούμενη εκπομπή μου, ο Ταγί Περτογάν ανέφερε ότι πλέον τώρα βρισκόμαστε στο στόχο του 80% περίπου κατασκευή τουρκικών συστημάτων. Τονίζουμε σε όσου μα ακούν στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στο εξωτερικό και αλλού, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παρουσιαζομένων ω τουρκικών οπλικών συστημάτων είναι ουσιαστικά μεταφορά τεχνογνωσία, εξαγορά τεχνολογία βάσει συμβολέων από τι πιο σημαντικέ εταιρείε τη Δύσεω. Η τουρκική αμυγό συνεισφορά σε όλο αυτό το οικοδόμημα είναι πάρα, πάρα, πάρα πολύ μικρή. Και πώ θα μπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετική. Οι Τούρκοι είτε με αντιγράφοντα, είτε ουσιαστικά ε, ξεπατικώνοντα, να χρησιμοποιήσουμε έτσι και μία μαθητική έκφραση από την ξεπατικοσούρα που λέγαμε στο, στα παλαιά τα χρόνια του περασμένου εγχώριου στο δημοτικό μα σχολείο, κατόρθωσαν να δημιουργήσουν και πληρώνοντα πάρα πολύ αδρά, είτε εταιρείε τη Δύση στα πιο σημαντικά προγράμματα, είτε, και πάμε πλέον εδώ για να εισέλθουμε στο θέμα μας συνομολογώντας εντελώς σκοτεινές και αδιαφανείς συμφωνίες, τις οποίες δεν τις έχουν παρουσιάσει ποτέ, παρότι η χώρα ανήκει στην Ατλαντική Συμμαχία, με τους μεγαλύτερους από τους εχθρούς της Δύσεως, και αναφέρομαι στη Ρωσική Ομοσπονδία, και στην Κίνα. Η Κίνα είναι ο ανάδοχος του τουρκικού βαλιστικού προγράμματος. Ο νονός δηλαδή. Ο ανάδοχος. Η Κίνα. Μάλιστα. Η Κίνα είναι εκείνη η οποία επώλυσε και μεταβίβασε τεχνογνωσία και τεχνολογία προκειμένου η Τουρκία να αποκτήσει τις πρώτες της δυνατότητες σε επίπεδο πυροβολικού με ρουκέτες μακρύ, μακράς εμβελίας και στη συνέχεια με όπλα μακρού πλήγματος και βαλιστικές πυράβλους και τις πλατφόρμες μεταφοράς αυτών. Είναι όμως μόνον η Κίνα? Όχι είναι και η Νότιος Κορέα, είναι και άνθρωποι και βοήθεια από το Πακιστάν. Όλα αυτά που τα οποία σας αναφέρω έχουν παρουσιαστεί κατ' επανάληψη σε άρθρα του ειδικού τύπου. Εγώ είμαι ένας εκ των αρθρογράφων στο κατά το παρελθόν αυτών ακριβώς των, ε, των ειδικευμένων παρουσιάσεων παύλα αποκαλύψεων των τουρκικών βαλιστικών δυνατοτήτων, διότι... Η ανάπτυξη του βαλιστικού πυράβλου δεν είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζουμε, όπως για παράδειγμα η προμήθεια ενός άρματος, ενός υποβρυχίου, ενός σκάφους αν θέλετε, ενός πολεμικού πλοίου. Ο βαλιστικός πυράβλος είναι ένα όπλο το οποίο μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλη καταστροφή ακριβώς λόγω της κεφαλής την οποία μπορεί να προσαρμοστεί επί του οπλικού αυτού συστήματος. Μια κεφαλή που μπορεί να είναι χημική, βιολογική και πυρηνική. Η Τουρκία ουδέποτε απέκρυψε τις πυρηνικές της φιλοδοξίες. Από του βήματο τη εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, με έχετε ακούσει όσοι με παρακολουθούν τα, τελευταία 5,5 προς 6 έτη, να αναφέρομαι με πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα στις προσπάθειες των Τούρκων να αποκτήσουν πυρηνική τεχνογνωσία και τεχνολογία, με απότερο σκοπό την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, κάτι το οποίο κατασκευή και ολοκλήρωσή τους σε βαλιστικούς φορείς, κάτι το οποίο, κατά επανάληψη, ο, προ... ο... 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 τότε ο Πρωθυπουργό και μετέπειτα Πρόεδρος της του Τουρκική Δημοκρατίας, Ταχύ Περδοχάν, ουδέποτε απέκρυψε. Τι γίνεται όμως με το θέμα αυτής της τεχνολογίας. Θα μιλήσουμε για δυστροφικές δυνατότητες, ποιοι έχουν συμβάλει, και θα μιλήσουμε μετά και για μας. Είναι τόσο πολύ σημαντικό αυτό. Βεβαίω. Διότι σε όλα τα ισοζύγια στα οποία μετρούνται οι δυνατότητε μεταξύ Ελλάδο και Τουρκία, εμεί από την πλευρά μα έχουμε να παρουσιάσουμε επί των φορέων των MLRS, Multiple Launch Rocket Systems, το σύστημα ATACMS, που είναι βλήμα, είναι τακτικός πύραυλος, Uh, Army Tactical Missile System, ο οποίο φέρεται επί οχήματο μη 270, φορέως ελπιστηριοφόρου, φίλοι και φίλε. Αυτό είναι μια πολύ μικρή προσπάθεια που έχει η ελληνική στρατιωτική μηχανή, πολύ μικρά προσπάθεια, για να μπορέσει να έχει ένα όπλο το οποίο έχει μια εμβέλεια τη τάξη των 150 περίπου χιλιόμετρων και λίγο παραπάνω. Εδώ όμω δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Εδώ μιλάμε για ολόκληρη οικογένεια βαλιστικών πυράβλων. Τόσο μεγάλη και τόσο εκτενή, που ειλικρινώ, αν αυτό μεταφραστεί στα πόσα χρήματα έχουν επενδυθεί για το συγκεκριμένο τομέα να, τον να αναπτυχθεί, πραγματικά φτάνουμε σε ύψη αρκετών δισεκατομμυρίων. Επαναλαμβάνω, όχι εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων δολαρίων στην πορεία του χρόνου από το 1980 μέχρι σήμερα. Η Τουρκία λοιπόν έχει δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα, ίσως και 1,5 δις δολάρια, για να μπορέσει να αποκτήσει τεχνολογία, τεχνογνωσία και κυρίως να αποκτήσει μια ικανότητα που στο θέατρο επιχειρήσεων, θέατρο επιχειρήσεων με... Μεσογείου, θέατρο επιχειρήσεων, περιλαμβάνει από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη κάτω, μια μοναδική επιχειρησιακή δυνατότητα. Να μπορεί να καταστρέφει από μεγάλη απόσταση, γιατί η εμβέλεια αυτών των συστημάτων είναι το ανώτερο 300 χιλιόμετρα, αστερίσκος, το ανώτερο είναι ένα σχήμα το οποίο χρησιμοποιούν ποιητική αδεία, διότι υπάρχει η συμφωνία, το έγγραφο, το κείμενο της Missile Technology Control Regime, η λεγόμενη MTCR, η οποία απαγορεύει την ανάπτυξη, την πώληση ή τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας για φορείς πυράβλων οι οποίοι θα έχουν εμβέλεια 300 χιλιόμετρα και άνω και θα μπορούν να μεταφέρουν κεφαλές 500 κιλών. Αυτό είναι το όριο. Τώρα κατά πόσο αυτό στρα... καταστρατηγείται το ξέρει και η πιο μικρά αθώα περιστερά από το Κρεμλίνο μέχρι τα... το Λάγκλη και από εκεί μέχρι και το Πεκίνο. Φίλοι και φίλες, στους δικούς μας σχεδιασμούς οφείλουμε να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε εσαί τα καλά και αγαθά παιδιά. Της Δύσεως εννοείται. Δεν μπορούμε να παραμένουμε με έναν τρόπο προκλητικής απαθία απέναντι σε αυτό που συντελείται στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Η βαλιστική απειλή είναι δεδομένη, είναι υπαρκτή, και είναι και επικίνδυνος. Διότι ο αριθμός των βαλιστικών πυράβλων, για παράδειγμα Μπόρα 1 και 2, χάνει εξαγωγική έκδοση που αναπτύσσουν οι Τούρκοι, δεν γνωρίζουμε ποιο είναι διότι υπάρχει, όπως έχουμε καταγγείλει στο παρελθόν, και εγώ εγγράφω όταν ήμουν διευθυντή συντάξεω στην Απορριδικό Αμυντική Επιθεώρηση, το γεγονό ότι η ΣΥΕΦΗ, η οποία αφορά τον περιορισμό των συμβατικών δυνάμεων στην Ευρώπη, μετά την διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας, έχει εξαιρέσει μια τεραστία γεωγραφική περιοχή, Ανατολικός της Μερσίνας, η οποία δίνει την Τουρκία τη δυνατότητα, χωρίς τιμωρία και έλεγχο, να αναπτύσσει οπλικά συστήματα και βιβαλιστικούς πυράβλους, τους οποίους στη συνέχεια μπορεί να μεταφέρει σε, πραγματι... σε ελάχιστο χρόνο στην Ανατολική Θράκη και στη Δυτική Μικρά Ασία. Είναι ένας χώρος που εξαιρείται από τη ΣΥΕΦΗ, και με το πρόσχημα τη δίθεν απειλή από τη Συρία, που δεν υφίσταται σήμερα ω δύναμη, από το Ιράκ, το αυτό και το Ιράν, μια δύναμη η οποία όμω έχει πολύ καλέ ευθυγραμμισμένε σχεδόν γεωπολιτικέ θέσει με, Τουρκ... με, την τουρκική νεοθωμανική δημοκρατία του Ταγί Μπερντογάν. Αυτέ τι χώρε παρουσίαζε ω απειλέ και θα έπρεπε να διατηρεί δυνάμει στην Ανατολή οι οποίες να την προφυλάσσουν. Αυτό όμως δεν ισχύει πλέον. Και καλό θα ήταν να βρούμε τρόπους να αναθεωρήσουμε και να έχουμε πλήρη κάλυψη και το υπολείπο της Τουρκίας από τις πρόνοιες και τους όρους της συνθήκης και να αρχίσουν πλέον μέσω των open skies να παρατηρούμε τι γίνεται εκεί, τι βρίσκεται εκεί. Αυτή είναι μια βασική δυνατότητα που έχει σε στρατηγικό επίπεδο η Τουρκία να προετοιμάζει δυνάμεις μακρά από τα ενοχλητικά βλέμματα των ξένων παρατηρητών ενώ ο θεσμικός και επισήμως βάσει των κειμένων και να πραγματοποιεί μεγάλες συγκεντρώσεις και δυνάμεων και αναπτύξεις ιδιαίτερων οπλικών συστημάτων. Γιατί όμως η Τουρκία αναπτύσσει αυτά τα οπλικά συστήματα. Τα αναπτύσσει διότι τις παρέχει η τεχνολογία που ήθελε καταρχήν η Κίνα. Ο στόχος της είναι οι φορείς πυρηνικών κεφαλών. Γι' αυτό άλλωστε και διαστημικό πρόγραμμα. Γι' αυτό άλλωστε και θέλει να αποκτήσει πυραυλικά συστήματα με στόχο να φτάσει στην σελήνη οι οποίοι θα είναι το κύριο βήμα για να αναπτυχθούν βαλιστικοί πύραυλοι οι οποίοι μπορεί να έχουν ακόμα και διεπιρωτική εμβέλεια. Τους Τούρκους τους ενδιαφέρει μια εμβέλεια τη τάξης έως 1500-2000 χιλιόμετρων. Ήδη τα πράγματα με αυτέ τι εμβέλειε του υπέρ, 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 περκαλυπτουν καλύπτουν. Ακόμα και τα 500 χιλιόμετρα για αυτού είναι αλήθεια. Αλλά επειδή έχουν αυτοκρατορικέ βλέψει ω νεοθωμανική αναθεωρητική δύναμη, ω σύγχρονο rock state, συνεχίζουν την πορεία του παρά την οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση λοιπόν δεν του δεν τους εμπόδισε πριν από μερικέ ημέρε να πραγματοποιήσουν μία δοκιμή του Μπόρα 2, που είναι η νέα έκδοση του βαλιστικού πυράβλου. Τυπικά στο όριο των 300 χιλιομέτρων, άνω των 500, αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, με ελάχιστε πλέον μετατροπέ, και αυτό εποφελεί των χερσιών δυνάμεων. Η έκδοση αυτή, η οποία πωλείται στο, στο εξωτερικό, εξάγεται δηλαδή, φέρει και την, μια, μια κωδικοποίηση ω combat proven. Πράγματι, πριν από δυόμιση περίπου χρόνια, ένα βλή, βλήματα τύπου Μπόρα χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων των δυνάμεων εισβολής της Τουρκίας στη Συρία. Πάμε λοιπόν να δούμε όμως μερικά πράγματα. Ο Μπόρα 1 και ο Μπόρα 2 ουσιαστικά είναι μεταξελίξεις μιας πολύ σημαντικής κινέζικης βοηθείας. Υπάρχει το βλήμα DF-12 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την κινέζική βιομηχανία. Αυτό έχει μια εξαγωγική έκδοση που λέγεται BP-12α και μη 20 είναι η αντίστοιχη έκδοση στην οποία ποιος χρησιμοποιεί το Κατάρ. Μάλιστα. Το Κατάρ λοιπόν είναι εκείνο το οποίο έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα. Έλα όμως που η Τουρκία συνεργάζεται στενότατα με τη δημοκρατία της Νοτίου Κορέας. Το Αλτάι για παράδειγμα είναι μια, τουρκική παραλλαγή του, ορώμα, του άρματος του Black Panther. Της Κορέας. Η Κορέα έχει δώσει πολλή τεχνογνωσία στην Τουρκία. Και υποψιαζόμαστε, αν να το πούμε έτσι με έναν ωραίο τρόπο, ευγενικό τρόπο, ότι το νότιο-κορεατικό βλήμα Hyunmu mm. Μου, δύσκολη γλώσσα, Βίο Μπέ ή Σε, είναι εκείνο το οποίο έχει δώσει επιπλέον τεχνογνωσία και τεχνολογία όταν έχει μια στρατηγική σχέση με την Νότια Κορέα, έχει του Έλληνε εφοπλιστέ οι οποίοι συνεχώ να φυγούν πλοία στην Απανατολή. Μπράβο του, καλά κάνουν. Αλλά κάποια στιγμή το θέμα τη Νοτιού Κορέα θα πρέπει να το δούμε σε μια πιο συγκεκριμένη διάσταση και αν μη τι άλλο, η βοήθεια την οποία έχουν παράσχει στου Τούρκου είναι όχι σκανδαλωδό, σκανδαλώδη, αλλά απαράδεκτο. Και δε αυτό δεν μπορεί να μείνει έτσι. Άνευ δηλαδή αντιπίνων. Αυτά λοιπόν προσδοκούν οι Τούρκοι και μεταφέρουν συνεχώ τεχνογνωσία που του επιτρέπει να κερδίζουν χρόνο, χρόνια ολόκληρα στι αναπτύξει τέτοιων συστημάτων και με διάφορε προσθήκε δικέ του να τα παρουσιάζουν ω τουρκικέ εκδόσει γιατί έχουν και το πλεονέκτημα τη νατοική σφραγίδο. Χάρη λοιπόν στη ΣΥΕΦΗ που εξαιρείται η Ανατολική Τουρκία, που κάνουν και δοκιμέ και έχουν έναν απροσδιόριστο αριθμό οπλικών συστημάτων. Πάσης φύσεως πυραυλικών ιδίω όπου μπορούν να καταστρατηγούν τα κείμενα. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς. Και κοιτούμε τι εξελίξει και λέμε, Κοίταξε να δει. Σε λαβεί. Αυτή είναι η ζωή. Μέγα λάθο. Η αδιαφορία και η αδράνεια ισούται με έγκλημα σε αυτή την περίπτωση. Κατά τη ιστορία του έθνου και τη ισχύω των ενόπλων δυνάμεων. Και εδώ δεν δε κατηγορώ κανέναν. Αυτό που λέω είναι μια διαπίστωση, διότι η Ελλά μπορούσε αυτή τη στιγμή από τα παλαιότερα χρόνια, θυμάμαι, όταν σε εξετάσαμε το Ισκαντέρ ε, ξέρετε, αυτά τα βλήματα τύπου Χάν και Μπόρα, όπω και τα Γιλντιρίμ, είναι μια ολόκληρη κατηγορία και αυτά από το Β611 το κινέζικο οπλικό σύστημα, το αντίστοιχο, αντιγραφέ είναι, μπορούσαν να, για παράδειγμα, να βρουν ένα εισάξιό του από ένα Ισραηλινό σύστημα που είναι το Λόρα. Αυτά, τα δείτε, τα βλήματα μοιάζουν μεταξύ του. Η δυνατότητα όμω που έχουν, προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσει του χρήστου, του αγοραστού. Θέλουμε λοιπόν, όπως σημειώνω, να αλλάξει το δόγμα μας. Πρέπει να έχουμε αλλαγή δόγματος. Πρέπει η βαλιστική απειλή αυτή να αντιμετωπιστεί επί ίσους όρους από δικές μας επιχειρησιακές δυνατότητες, τις οποίες μπορούμε να τις αποκτήσουμε είτε μέσω των Ισραηλινών, είτε, πάμε στην επόμενη εικόνα, για να δούμε, είτε εξυγχρονίζοντα τα ATACMS είτε προχωρώντας σε νέου τύπου βλήματα. Θα σα εξηγήσω και το χάρτη αυτό πίσω που βλέπετε. Όπω είναι το Precision Strike Missile και το Deep Strike τη Raytheon για παράδειγμα. Να το ως ω πιθανή απάντηση. Κοιτάξτε κάτι για να το δείτε, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Έχω με αυθαίρετο τρόπο, χρησιμοποιώντας τα είδη του PowerPoint, στα εργαλεία του PowerPoint, σας βάζω εδώ τις ελλείψεις μέχρι του εύρου της εμβελίας που έχουν αυτή τη στιγμή τα βλήματα τύπου Μπόρα. Αντιστοίχως, τοποθετώ με έδρα τη Λέσβο, για παράδειγμα, δυνατότητες επιχειρησιακές που έχουν βλήματα όπως είναι τα MLRS, συγκεκριμένα με τα βλήματα ATACMS, δηλαδή τακτικά βλήματα, ή τα τύπου Deep Strike ή Λόρα στην μεγεθυμένη έκδοση τους που φτάνουν μέχρι τον κόλπο της Αταλίας. Και θα σας το δείχνω, γιατί ξέρετε κάτι. Η Τουρκία προσπαθεί όλα αυτά τα χρόνια να δημιουργήσει περιοχές στις οποίες να αρνείται, να, αρνηθει, να αρνείται η πρόσβαση άρια λέγεται ελληνικών πολεμικών πλοίων αλλά και αεροσκαφών και γενικώ δυνάμεων θέλει επίσης με τις δυνατότητες αυτές να προκαλέσει με πολύ φθηνό κατά αυτούς τρόπο ένα μαζικό πλήγμα από την πλευρά αν απαιτηθεί της Βύσεως, πλευράς του Αιγαίου και να χτυπήσει τις κέρυες εγκαταστάσεις και υποδομές. Αυτά τα βλήματα δεν έχουν ακρίβεια 30 εκατοστών. Έχουν κύκλο σφάλματος από 10 μέτρα έως 50 μέτρα. Όμως, επειδή η Τουρκία συνεχώς αναπτύσσει δορυφορικά συστήματα νέα τεχνολογία και εξελίξεω ει το διάστημα, όπω είναι ο Τρουξάφ 5α, ο 5β, παρέχεται η δυνατότητα όχι μόνο σε μία επανδρομένα αεροσκάφη, αλλά και σε τέτοια βλήματα να μπορούν να έχουν αυξημένη ακρίβεια. Βέβαια, ορισμένα στοιχεία που σχετίζονται με την πλεύση του παραμένουν τα ίδια ασταθή. Αυτό όμω συμβαίνει 2022 αρχά, δεν ξέρουμε ποια είναι. Η πραγματικότητα θα το δούμε σε μια στρατιωτική επιχείρηση, ίσω και, και, στη Συρία, ίσω και στο Ιράκ και σε αλλού. Το θέμα είναι ότι η χώρα πρέπει να μπει στη διαδικασία να αποφασίσει να κάνει ένα βήμα το οποίο η Τουρκία το έχει κάνει με θάρρο, ενώ εμεί ακόμα διστάζουμε. Ποιο είναι αυτό, να μπούμε στην διαδικασία αποκτήσεω βαλιστικών περάβλων εδάφου. Εδάφους. και να αποκτήσουμε τη σχετική μεταφορά τεχνογνωσίας-τεχνολογίας και να μπορέσουμε να στηρίξουμε την ελληνική αμυντική βιομηχανία, τα ελληνικά αμυντικά συστήματα για παράδειγμα, τα οποία θα έχουν πρόσβαση σε μια προηγμένη τεχνολογία και αυτό θα μας δώσει και άλλες διαπραγματευτικές δυνατότητες. Άλλωστε οι κεφαλές που μπορούν να φέρουν αυτά τα βλήματα, τα οποία μπορεί να είναι θρασματικές, μπορεί να είναι θερμοβαρικές, μπορεί να είναι ειδική ενισχύσεως για να προσβάλλουν σκληρούς στόχους, τωρακισμένα καταφύγια κλπ. Είναι άλλη μια, ένα επίπεδο τεχνολογίας και τεχνολογία, το οποίο εμείς Πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία να αναπτυχθεί. Και ανθρώπου έχουμε και πίστη υπάρχει και ενθουσιασμό υφίσταται, αρκεί ένα ερέθισμα, μία εντολή, προκειμένου να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και να είστε σίγουροι ότι ο εκάστοτε αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνική Αμήνη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, με ένα τέτοιο υποστρατηγικό και στρατηγικό όπλο στα χέρια του, μαζί με τα σκάλπ τα οποία θα φέρουν τα βλήματα αεροσκάφη, τα αφάλ και τα μοιράς 2000 παύλα 5, μαζί με τα αναβαθμισμένα ατάκνους, τα, 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 MLRS όπως είναι γνωστά, Multiple Launch Rocket System, είναι η απλή διαδικασία, η πλήρη ονομασία, ο σκηνόχος της ονομασία τους, θα μπορεί πλέον να σχεδιάζει με μεγαλύτερη ευκαιρία και προσέξατε, θα εντάξουμε ολόκληρη την Ανατολική Θράκη και τη Δυτική Μικρά Ασία σε ένα σε μια σφαίρα δυνητικής προσβολής όπου οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα μπορούν να προκαλέσουν πολύ σημαντικές απώλειες σε χώρους συγκεντρώσεως δυνάμεων χωρίς να διακινδυνεύσουν αεροσκάφη σε επίσης σε περιοχές στις οποίες βρίσκονται κρίσιμες στρατηγικές εγκαταστάσεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό η Τουρκία να γνωρίζει ότι έχουμε μια τέτοια δύναμη, μια τέτοια καταστροφική δυνατότητα. Γιατί μέχρι στιγμή σε αυτό το πλαίσιο και το επίπεδο το έχουν εκείνοι και εμεί με λιγότερο βαθμό. Βέβαια, θα μου πει κάποιο, μα δεν υπάρχουν τα αντιεραπορικά συστήματα. Βεβαίω. Και τα συστοιχίε πάτρε που προστατεύουν τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και άλλε ζωτικέ περιοχέ θα πράξουν τα δέοντα. Αλλά είναι η ποσότηση η οποία θα εκτοξευθεί, ο κορεσμό που μπορεί να συμβεί. Και η Τουρκία, το είδαμε αυτό κατά αναλογία και κάθε συγκρούσεις στην Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων θα χρησιμοποιήσει, εάν το απαιτήσει, αν της η ευκαιρία, μια βροχή τέτοιων βλημάτων που έστω και ένα ή δύο να περάσουν, αν έχουν την κατάλληλη, το κατάλληλο τύπο κεφαλής, μπορούν να προκαλέσουν μία αναμενόμενες απώλειες. Αυτό δεν το λέμε για να υπάρξει φόβος. Το λέμε για να υπάρξει εγρήγορσης και δράσεις. Όχι αντίδραση. Δράσει πρωτοβουλία. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσω μετά. Επανήλθαμε λοιπόν και παραμένουμε στο, στο στην Τουρκία. Πολύ Τουρκία η σημερινή εκπομπή. Και έτσι πρέπει να γίνεται για να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς πάει να συμβεί απέναντι. Γιατί ακούω πολλές φωνές που λένε Καταραίει η Τουρκία, διαλύεται η Τουρκία. Όχι η Τουρκία, η Τουρκία ούτε καταραίει ούτε διαλύεται. Εμεί πρέπει να έχουμε την επιχειρησιακή δυνατότητα να τη επιφέρουμε τέτοια πλήγματα, ούτω ώστε εμεί να την οδηγήσουμε σε κατάρρευση ή σε καταστροφή. Και όχι επειδή ελπίζοντα σε κάποιε οικονομικέ κρίσει που σεβαστέ και σοβαρέ είναι, αλλά όπω αντιλαμβάνεστε, απέναντί μα έχουμε μια αναθεωρητική δύναμη, η οποία δεν ενδιαφέρεται για το κόστο σε ανθρώπινε απώλειε. Δεν του ενδιαφέρουν οι άνθρωποι του. Έτσι έχουν γαλουγηθεί, έτσι έχουν μάθει. Συνεπώ, αυτοί έχουν την ποσότητα, εμεί πρέπει να έχουμε την ποιότητα. Τι βλέπουμε πίσω μα, Καταρχήν, μια πολύ ωραία ε, επεξεργασμένη εικόνα, δεν πραγματική, ενό Eurofighter με τουρκικά σήματα και δίπλα ένα F16, το Hurjet και το μελλοντικό όποτε εξέλθει του σχεδιαστηρίου τουρκικό μαχητικό. Αυτό είναι mock-up, το νέο τουρκικό μαχητικό. Τι σχέση έχουν όλα αυτά. Στο παρελθόν σας είχα πει ότι η Τουρκία μετά από την εκδίωξή της από το πρόγραμμα των F-35 μετά από την προσπάθειά της να αποκτήσει καινούργια αεροσκάφη F-16 Block 70, δηλαδή επίπεδο Viper και να προχωρήσει την αναβάθμιση του στόλου της κάτι που θα συνιστούσε μια Α την πούμε, η πανεκκίνηση των. Ε, αν δεν υπήρχαν οι S400 και η πολιτική τη Τουρκία υπέρ τη Ρωσία των Αμερικανοτουρκικών Αμερικανο σχέσεων σε επίπεδο αμυντική διπλωματία και εξοπλισμών, η Τουρκία πλέον δεν αγοράζει από το εξωτερικό παρά μόνο εκείνα τα απάρτια που χρειάζεται για να αναπτύξει τα δικά τη συστήματα. Όμω έφτασε σε ένα σημείο που μετά από την ομολογουμένω εξαιρετική απόφαση αναβαθμίσεω των 84, 85 F 16 ε, τη πολεμική αεροπορία. Block 52 Plus και Block 52 Plus Advanced σε επίπεδο Viper, αυτό είναι μονόδρομος. Όμως, τα πράγματα δεν οδηγούσουν πάντοτε σε μία λύση. Ο βράχος Μενέντες, ο, ο γκόλιθος Μενέντες, ο Τιτάν Μενέντες, είναι εκείνο ο οποίο έχει συμβάλει στα μέγιστα και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ο Ρούμπιο, είναι και αρκετοί άλλοι επώνυμοι και ανώνυμοι, ουγερουσιαστές, ε, Πολιτική, πολιτική, και πολιτιακοί παράγοντε στι ΗΠΑ που έχουν φροντίσει να ενημερώσουν την αμερικανική κοινή γνώμη, τι δομέ τη εξουσία, το έχουν ήδη κατανοήσει και εκείνε, όπω είναι κυρίω η προμεταπίδα του Halk, η οργάνωση Halk, των ε, ομογενών μα στι ΗΠΑ που του αξίζουν πάρα, πάρα πολλά συγχαρητήρια για τα αυτά που έχουν πετύχει, ούτε με 30 μεραρχίε δεν θα πετυχαίναμε αυτά που έχουν πετύχει εκείνη με τις δικέ τη τις δικές τους προσπάθειες. Εν όμως, ο Σάλιβαν, ο σύμβολος της Εθνικής Ασφαλείας, συνεχίζει να μιλάει με τον Κάλιν. Υπάρχει και μια φήμη, νομίζω υπάρχει μια εφημερίδα μπιργκούνα αν, την αναφέρω σωστά, η οποία έφερε, έγραψε ότι ο Τσαβούσογλου αντικαθίσταται από τον Κάλιν, τον Ιμπραήμ Κάλιν και αυτό θα ελπίζουν να φέρει μια νέα αλλαγή στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Βέβαια το πρόβλημα των S-400 και εκτός αυτού το πρόβλημα της ρωσικής, της ρωσικής συνεργασίας με τη Ρωσία αλλά και με το Ιράν. Υπάρχει και Hulk Bank στη μέση. το μεγάλο σκάνδαλο το οποίο θα την άξει αν βγει στον αέρα την οικογένεια Ερντογάν και γενικώ με την την πολιτική οικογένεια Ερντογάν στην Τουρκία. Αυτά θα δούμε πώς θα πάνε. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η Τουρκία εξετάζει λύσεις. Ανάγκα και οι θεοί πείθονται. Για να μπορέσουν αυτά τα δύο δημιουργήματα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας αυτών στην εργασία με την Κορέα, έτσι μην το ξεχνάμε, να αποκτήσουν σάρκα και ωστά, πρέπει να αποκτήσουν κινητήρες, τους οποίους προς το παρόν για μαχητικά η Τουρκία δεν διαθέτει. Αν λοιπόν θελήσει να στραφεί σε κινητήρε, θα έπρεπε να πάει στην General Electric, η οποία έχει μακρά παράδοση, ή στην Pratt Whitney. Δυστυχώ για του Τούρκου, λόγω του εμπάργκο, και εδώ είναι η ουσία αυτό που λέγαμε, ότι κάθε μήνα που θα περνάει η τουρκική ισχύ θα μειώνεται και σε κάποιε ποιοτικέ παραμέτρου θα καταποντίζεται. Εδώ λοιπόν, εφόσον απίδησαν και δεν μπόρεσαν να βρουν αμερικανικό κινητήρα και μέχρι ότου καταλήξουν σε κάποιον ρωσο-ουκρανικό, κυρίω ουκρανικό, εκτιμώ εγώ, υπάρχει μια ιστάτη προσπάθεια να δελεάσουν τους, τους κατόχου των που αλλού, την Ευρώπη, οι γνωστοί μας φίλοι και σύμμαχοι τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, οι Βρετανοί, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί και οι Γερμανοί, προκειμένου να αποκτήσουν τον γράλ, το ιερό αντισκοπότηρο που είναι ο κινητήρας η J200 του Eurofighter. Το Eurofighter δικηνητήριο μαχητικό είναι το σημείο αναφοράς όλων των μετά την Αμερικανική άρνηση τουρκικών βλέψεων προκειμένου να αποκτηθεί συντόμω ένα αεροσκάφος το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει επί ίσης όρης το ραφάλ της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Το Eurofighter, το οποίο υπήρξε ανταγωνιστής του Ραφάλ πριν από 20 περίπου έτη, το οποίο επέλεξε το Κισεα με πέντε αποφάσει, ή πέντε ή έξι, και ουδέποτε απεκτήθη. Τα 60 γιουροπάτερ ουδέποτε προσγειώθηκαν σε ελληνικά αεροδρόμια. Α όψει την οικονομική κρίση, τότε φλερτάρει να φορέσει τα χρώματα τη τουρκική πολεμική αεροπορία, εάν οι Βρετανοί κυρίω και εάν η Rolls-Royce του δώσει τη δυνατότητα εξαγωγή όχι απλά αγορά, αλλά και μεταφορά σχετική τεχνογνωσία. Κάτι τέτοιο όμω θα δημιουργούσε σεισμικέ δράσει στον τομέα των αεροκατασκευών και, της, και των αεροκινητήρων, δεδομένου ότι η Τουρκία θα αντέγραφε και θα παρουσίαζε δικά τη συστήματα τα οποία θα ανταγωνίζονταν με φθηνότερου όρου, με άνισου πλέον όρου ανταγωνισμού, τα ε, την ευρωπαϊκή τεχνολογία. Όμως, ο EJ200 είναι το ζητούμενο, όχι για το Hoodjet, το οποίο είναι το εκπαιδευτικό ελαφρύ μαχητικό το οποίο αναπτύσσει η τουρκική αεροστο... αεροδιαστημική βιομηχανία, αλλά και για το νέο TFX ή MMU όπως ονομάζεται, το νέο τουρκικό αεροσκάφος. Εδώ βέβαια οι εισαγωγές των κινητήρων είναι αυθερέτως σχεδιασμένοι, είναι πρόκειται περιπέγνιο, είναι μοκάπ, έτσι, είναι ψεύτικο. Αυτό δεν υφίσταται, έτσι. Προσδιορίζεται από τον τύπο του κινητήρος. Άρα το μεγάλο παιχνίδι που βλέπουμε είναι το στενό πρέσινγκ που ασκεί η στη Μεγάλη Βρετανία και στη Ρόλος η Τουρκία προκειμένου να αποκτήσει αυτό το οποίο μέχρι στιγμής του το αρνούνται. Δεν ξέρουμε για πότε, για πόσο ακόμα. Γι' αυτό η πονηρά Τουρκία με τα δύο βήματα μπρος και το ένα βήμα πίσω προσπαθεί να δείξει χρόνους, στους χρόνους που εκείνη επιλέγει σχετικά ανεκτές συμπεριφορές και χρησιμοποιεί κατά το μέγιστο των γεωπολιτικών της επιδιώξεων γιατί έχει γεωπολιτικές πέραν των γεωστρατηγικές επιδιώξεων η Τουρκία. Βλέπει την, τον κόσμο ως τουρκικό κόσμο, ως μια μεγάλη χέρτλαντα όπου τα πάντα το επίκεντρο, η καρδιά του κόσμου είναι η τουρκόφωνοι πληθυσμοί. Έχει παρουσιάσει και σχετικούς χάρτες, έναν εξ αυτών σας τον είχα δείξει προγενεστέρα εκπομπή. Και για να μπορέσει λοιπόν να γίνει αυτό, χρειάζεται τα μέσα, την ισχύ. Και μην ξεχνάμε ότι τον παράγοντα ισχύ. Η ισχύς δεν προέρχεται από τα διεθνή δικαστήρια, ούτε από τι πορείε. Η ισχύ προέρχεται από τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να παρουσιάζει, να εργαλειοποιείς και να αξιοποιεί την ισχύ των ενόπλων σου δυνάμειών σου. Εάν δεν μπορεί να το κάνει, τότε είσαι ανίσχυρο. Η ελληνική γλώσσα είναι τόσο καλά δομημένη και τόσο άρτια προβλέψιμη αναφορικός, αρτίως προβλέψιμη αναφορικός με τις δυνατότητες εργαλειοποιήσεως των βασικών εννοιών της για να γίνει κατανοητό από Έλληνες και μη, που αξίζει να προσέχουμε πολύ περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και τα πιο απλά σχήματα. Είναι τεράστιος θησαυρό. Η τελευταία λύση, το Eurofighter. Θα δούμε. Και τι προσφέρουν. Προσφέρουν αγορά μεταχειρισμένων. Να αγοράσουν από την Ιταλία, να αγοράσουν από την Ισπανία, να αγοράσουν από την Αγγλία έναν αριθμό 100 περίπου μαχητικών και στη συνέχεια να τον αναβαθμίσουν. Αυτό είναι ο στόχο του. Εάν αποτύχει οριστικό το πρόγραμμα των F-16, μπλοκ 70 και φυσικά δεν υπάρξει η αντίστοιχη προσφορά από τη Ρωσική Ομοσπονδία ενός μαχητικού όπως είναι το Σουχόι 57. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Θα, ξα... θα επανέλθουμε σε εκπομπή μα. Φίλοι και φίλε, εδώ βλέπουμε ένα κίντζι. Είναι η τελευταία έκδοση τουρκικού μη επανδρομένου αεροσκάφου που έχει και τη δυνατότητα μεταφορά μεγάλου φορτίου βομβών κατευθυνωμένων βομβών έω και ενό βλήματο επιφανεία, βλήματο πλεύσεω αέρο επιφανεία τύπου ΣΟΜ και ενό F-16 τη τουρκική πολεμική αεροπορία. Ακιντζή μέχρι στιγμή από ό,τι με έχουν πληροφορήσει δεν έχει πραγματοποιήσει υπέρτιση. Όμω επειδή οι υπερπτήσεις είχαν καταστεί και έχουν καταστεί κάτι ως εθιμικό δίκαιο άξι, από τα τουρκικά μαχητικά, δεν πρέπει να αφήσουμε αυτό να συμβεί και με τα μη επανδρομένα συστήματα. Φίλοι και φίλες, τις τελευταίες μέρες, σε πολύ συγκεκριμένα επιλεγμένα σημεία της επικρατείας μας, πραγματοποιήθηκαν υπερπτήσεις στο Βόρειο, στο Κεντρικό και στο Νότιο Αιγαίο, από τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ξέρετε, δεν μιλάμε για επανδρομένα, αλλά για μη επανδρομένα. Που σημαίνει ότι εκεί δεν έγινε κάποιο λάθος, δεν είναι αεριοθούμενα, δεν έχει φτάσει ακόμα η νέα, η νέα γενιά, την οποία την ετοιμάζουν, είναι ελικοφόρα. Άρα αυτός ο οποίος πραγματοποιεί την υπέρπτυση το κάνει με πολύ σαφή, συγκεκριμένο και σχεδιασμένο τρόπο να αμφισβητήσει τη συνθήκη της Λοζάνης ό,τι έχει σχέση με την εθνική κυριαρχία, κάτι που το κάνουν και λεκτικώς οι Τούρκοι πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες και περνάει σε ένα άλλο επίπεδο το οποίο πλέον με μηδενικό κίνδυνο διότι είπαμε είναι μη επανδρομένα, δεν υπάρχει χειριστής και είναι και μεγάλου μήκου. Βλέπετε από το εκπέταξ, εκπέτασμα των πτερήγων και δίνουν και έναν πολύ ενδιαφέροντα στόχο. Το ερώτημα είναι, σε αυτήν την περίοδο την οποία ο ηλεκτρονικός πόλεμος ανθεί, φάλει, οι δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις είναι το ζητούμενο. Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, οι αλγόριθμοι και γενικότερα οι κλοβοί οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν τις αντίστοιχες εκείνες επιχειρησιακές συνθήκες και να προκαλέσουν ακόμα και την πτώση ενός τέτοιου αεροσκάφους. Μήπως θα πρέπει να έρχει, έρθει η στιγμή να το συζητήσουμε και να το βάλουμε στο πλαίσιο της εθνικής μας στρατηγικής. Αναρωτιόμαι. Και το λέω αυτό διότι εάν φτάσουμε στο σημείο και έχουμε υπερπτήσεις εθιμικό το από την τουρκική πολεμική αεροπορία και το τουρκικό ναυτικό και ποιος άλλος ξέρει τι άλλο μπορούμε να βρούμε ακόμα και σωστά, ακόμα στο μέλλον και το λιμενικό τους. Αυτό θα μας δημιουργήσει ένα επιπλέον πρόβλημα. Η δυνατότητα προσβολής με ηλεκτρονικά μέσα τέτοιων συστημάτων παρεμβολής των οδηγιών που θα μπορέσουν να οδηγήσουν στην παρεκτροπή τους δηλαδή να δημιουργηθεί ένα είδος είμαι λίγο υπερβολικό σε αυτό που θα σα πω, φράγματος, το οποίο όποιο εισέλθει μέσα από αυτά τα συστήματα να μπορεί με τον κατάλληλο τρόπο να χάσει την πορεία του και γιατί όχι να περιπλανηθεί ή ακόμα και να πέσει στη θάλασσα. Αυτό θα είναι μια έμπρακτος αλλαγή στάση της χώρας μας απέναντι σε μια εσκεμμένη πρόκληση. Θυμάμαι κατά το παρελθόν, προσπαθούσαν να μας πούνε το περασμένο αιώνα, έτσι, όταν είχαν αρχίσει και γίνονταν οι πρώτε υπερτήσει και πολλαπλασιάζονταν, ότι δεν είναι ακριβώ υπέρτηση. Μα έλεγαν τότε τα στελέχη του Γενικού Επιτελείου Αεροπορία και του ΓΕΘΑ, υπακούοντα σε πολιτικά σου εντολά, είναι σαφέ αυτό, ότι εκεί που ο χειριστή ο Τούρκο εννοείται έστριβε, κατά λάθο πέρασε εξιστά πάνω από το ελληνικό νησί. Αυτό είναι υπέρτηση. Αν δεν είναι κατά λάθο. Είναι, είναι εξεπίτηδες. Και πρέπει σε αυτό το σημείο να γίνουμε πολύ 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 σοβαροί αναφορικώς με τις αντιδράσεις μας και να δώσουμε την πρέπουσα βαρύτητα κάτι που λείπει στις διοκτυοκεντρικές επιχειρήσεις και στον ηλεκτρονικό πόλεμο. Το αναφέρω, διότι μην μου πείτε ότι είμαι υπροβολικός, θυμίζω ότι τα F-16 της πολεμικής μας αεροπορίας αντιμετώπισαν προβλήματα το σύστημα αυτοπροστασίας θα δούμε τώρα με τα μπλοκ 70 που πηγαίνουμε σε αυτόν τον πολύ σημαντικό τομέα. Να θυμίσω ότι οι Μπελαρά, οι φρεγάτες αγοράζονται χωρίς να έχουν πάνω του σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου, το EW Suite. Αυτό δεν μπορεί να μείνει έτσι. Ο ηλεκτρονικός πόλεμος είναι το Α και το Ω μαζί με όλα τα γράμματα της αλφαβήτου που περιλαμβάνονται και αφορούν τις ένοπλες δυνάμεις και τις επιχειρησιακές δυνατότητες. Δεν μπορεί αυτό να το αφήνουμε πίσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα η συζήτηση, πολύ ειδική, αλλά άκρο άκρος σημαντική. Χωρί ηλεκτρονικό πόλεμο σήμερα χάνει από τα αποδητήρια. Ό,τι πλατφόρμα και αν έχει χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια. Πάμε στην επόμενη εικόνα, φίλοι και φίλε. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον Θεόδωρο Νικολογιέρη από την Άμυνα ε, και Γεωστρατηγική, από τη Μεγαλόνησο, ο οποίος είχε την, ε, ε, την τιμή να προσκληθώ σε μια ομιλία διαδικτυακή με αφορά τη συμπλήρωση 2.500 ετών από την μάχη των πλατεών το 479 από Χριστού και την ε, φερόμενη ως γενομένη την ίδια ημέρα, το απόγευμα δηλαδή, μάχη της Μικάλης. Επέλεξα να κλείσω την εκπομπή γιατί θέλω να κάνω μία αναφορά, όχι στη μάχη, όχι στη Μικάλη, όχι στο Λεωτυχίδη και στον Ξάνθιπο, ο Ξάνθιπος ο πατέρας του Περικλέους, του Λακεδαιμονίου και του Αθηναίου, ηγετών ε, οι, οι οποίοι οδήγησαν τα ελληνικά όπλα σε μια λαμπρή νίκη στις παιδιάδες της Μικράς Ασίας, οι οποίες σήμερα βρίσκονται υπό τουρκική κατοχή. Και να μην ξεχνούμε ότι το θέμα τη Σύμβουλου και τη Τενέδου που έθεσε ο Υπουργό των Εξωτερικών έπρεπε να είχε τεθεί την ίδια μέρα που συνέβησαν τα απογκρόμ του 1955 των Σεπτεμβριανών στη Βασιλεύουσα. Ξέρετε, βρισκόμαστε σε μια περίοδο που συνεχώ υποχωρούμε. Υποχωρούμε και το κάνουμε με χαμόγελο και το κάνουμε προσπαθώντα να πούμε ότι εμεί σεβόμαστε το διεθνέ δίκαιο, το οποίο τελικώ στην πλευρά της ισχύω δεν φαίνεται να μας πολύ συμπαθεί, διότι αφήνει άλλες χώρες τις αναθεωρητικές να το αξιοποιούν με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Χρησιμοποιώ τις πλατείες και μία φράση η οποία αναφέρεται στον Ηρόδοτο, στην Ουρανία, παράγραφος 143, και αφορά την απάντηση που έδωσαν οι Αθηναίοι στον Αλέξανδρο, τον τότε βασιλέα της Μακεδονίας, ο οποίος ήλθε να προτείνει όρους ειρήνης, του Μαρδονίου, στους Αθηναίους. Φυσικά είναι ευπρόσδεκτες και ελεύθερες οι συγκρίσεις και οι συμβολισμοί με το σήμερα. Εμείς, φίλοι και φίλες, έχουμε τη Μεγαλόνησο. Είναι το σημείο εκείνο του ελληνισμού το οποίο τελεί υποκατοχή. Είναι και άλλες περιοχές που τελούν υποκατοχή. Αλλά το συγκεκριμένο γεωγραφικό σημείο, αυτό το κράτος το οποίο έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεχίζει να απειλείται από τις τουρκικές συμπεριφορές και από τη λαθρομετανάστευση ως υβριδικό πόλεμο. Το αναφέρω διότι ακούγονται φωνές στην Αθήνα αλλά και στην Κύπρο που θέλουν να εγκαταλείψουμε η μία την άλλη, η μητέρα την φιγατέρα, το έθνο στο κομμάτι του, ο Έλληνας τον Έλληνα. Και θέλω να σας πω τι απήντησαν οι Αθηναίοι στους Πέρσες. «Νύντε, απάγγελε Μαρδονίο ως Αθηναίοι λέγουσι. Είπανε λοιπόν στον Αλέξανδρο, πήγαινε λοιπόν και απήγγειλε στο Μαρδόνιο αυτά που λένε οι Αθηναίοι. Έστε αν ο ήλιο την αυτήν οδόν ή τι παρκενήν έρχεται, μήκοτε ομολογήσει η τι νύν ερχεται ξέρση. Όσο ο ήλιο πηγαίνει και ακολουθεί το δρόμο του, εμείς δεν πρόκειται ποτέ να υποταχθούμε σε αυτά που μας ζητάει ο Ξέρξης. Φίλοι και φίλες, όσο ο ήλιος πηγαίνει και ακολουθεί το δρόμο και την πορεία του, ουδέποτε θα εγκαταλείψουμε τους αδελφούς μας στη Μεγαλόνησο. Αυτό πρέπει να χτιστεί με ανάγλυφο στα Υπουργεία, στο Υπουργείο Αμήνης, στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Να γίνει κατανοητό. Ουδέποτε θα εγκαταλείψουμε την Κύπρο μας. Σε μια περίοδο, γιατί είναι η Κύπρος μας, σε μια περίοδο που διακυβεύονται τα πάντα στον ελληνισμό. Σε μια περίοδο που μας έχουν περισσότερο ανάγκη οι αδελφοί μας στη μαρτυρική Μεγαλόνισσο. Σκεπτόμενοι λοιπόν τα 2.500 χρόνια από τη μάχη των πλατεών, ας συζητήσουμε μαζί το, ποιο, το τι πρέπει να πράξουμε, το πώς πρέπει να το πράξουμε απάντη στους αδελφούς μας που ανα πάσα στιγμή κινδυνεύουν ακόμα και από τις δικές του αυτοκαταστροφικές δυνάμεις να τους σώσουμε. Προς τιμή των αρχαίων Ελλήνων, των αρχαίων νικητών, των αρχαίων υπερόχων ηρών, των παραδύναμη τολμητών και παραγνώμη κινδυνευτών και εν της δινής ευελπίδων. ευχαριστώ.